ήρθαν δική τους από Θεσσαλονίκη με αμάξια τους πήρανε. Το τελευταίο, αυτοί που ήταν στο τελευταίο βαγόνι δεν χτυπήσανε, λίγο πολύ ελαφρά. Αυτοί που ήταν πίσω από τη μηχανή ήταν χτυπημένοι και ανέβηκε η πυροσβεστική με σκάλα, έκοψε το βαγόνι και τους βγάζαν από εκεί μέσα. Οι κάτοικοι είναι βέβαια με βαριοπούλες, πάζαν τα τζάμια και βγάζαν τον κόσμο. Αυτοί που ήταν εκεί κοντά τσιρίξαν, φωνάξαν και τρέξανε δίπλα. Είναι κοντά στην πλατεία στα 60 μέτρα, 70%. Και έτρεξε όλη η πλατεία από εκεί που καθόταν η νεολαία όλοι στην καφετέρια και με βαριοπούλες, με τσάπες. Χτυπήσαν, σπάσανε τζάμια και τραβούσαν από τα παράθυρα. Το διασωληνώσανε με τραχειοτομή μέσα στο ασθενοφόρο. Οι πυροσβεστικοί όλοι ήταν εδώ, οι τροχές, τι να σας πω, ότι μέχρι τώρα και ακόμα είναι εκεί. Το τρένο μπήκε κάτω από ένα σπίτι. Ήτανε διόροφο και μπήκε από κάτω, στο κάτω το σπίτι μπήκε. Μένανε, αλλά ευτυχώς δεν ήταν εκείνη τη στιγμή, ήταν μόνο θείος και ανεψιός επάνω και πηδήξανε από πάνω κάτω και φύγανε οι άνθρωποι και γλιτώσανε. Εκεί δεν μας αφήνανε να ζυγώσουμε κανέναν. Ήτανε 10 αμάξια της πυροσβεστικής, ήτανε 15 ασθενοφόρα και κουβαλούσαν, ήτανε το 100, ήτανε τροχέα, δεν μπορούσαμε να ζυγώσουμε εμείς. Όταν έφυγε από πλατεία Θεσσαλονίκη, 52 άτομα είχε μέσα.